Να, εδώ προετοιμαζόμαστε με τον Κυριάκο. Πώς λέγεται εδώ η θέση, μπάφη ας πούμε, ας το πούμε μπάφη, ε. Πάμε προς τα πάνω. Κάτσε λίγο να περάσουμε. Μπήκαμε. Δεν βλέπουμε πέρα μας Αλαμίνα, ε. Δεν πάμε εδώ εμείς. Πάμε κάτω, ε. Θα δούμε το χαρά. Πάμε από εδώ. Πάμε από κάτω. Ναι, και θα γυρίσουμε. Λογικά θα βγούμε στο ίδιο. Οκ. Πάντως σημάδια, το μονοπάτι. Πάμε προς Κύπιζα, λοιπόν. Κατηφορικό. Έχει κρατήσει νερό εδώ. Μάλλον. Πάμε τώρα προς Μούλα, ε. Έλα Κυριακό! Ωπα! Έλα, βγήκαμε ξέφωτο! Τώρα αρχίζει κατηφόρα. Να το πυροφυλάκιο.
Σωστά είμαστε. Υπάρχει πυροφυλάκας εδώ το καλοκαίρι, ποιος ξέρει. Εύβοια. Σωστά. Σωστά. Και συνεχίζουμε την κατηφορική πορεία. Ό,τι δημιουργεί η φύση. Πάμε κάτω. Η κατεύθυνσή μας είναι προς Μόλα. Είναι ένα κατηφορικό κομμάτι τεχνικό. Θέλει λίγο προσοχή. Να μην σκιστείς, να μην πέσεις. Κατηφορικό πριν τη Μόλα. Πάμε σιγά σιγά, μην φάμε καμιά σαβούρα. Έχει και λίγο τρεξιματάκι, προβλέπετε. Λάξω, θα είναι live η τούμπα. Η ώρα, 40 λεπτά περίπου, έχουμε φτάσει στη θέση Μόλα, φαίνεται. Υπάρχει πολιτισμός, έχει βρύσει, θα πιούμε νερό. Θέση Μόλα, Πέτρου και Παύλου η εκκλησία και φυσική πηγή. Κατάψη για νερό. Εδώ που είμαστε, εδώ είναι το μικρό, είναι αυτό. Αν παίρναν από μία σακούλα ο καθένας δεν θα είχε σκουπίδια. Καλημέρα. Και εδώ καλά είναι, Κυριακό, και εδώ καλά είναι. Μα εδώ, είναι καλά. Κάνουμε και διαλυματικές που είναι λόγος εδώ. Άνετα, άνετα. Κάτσε να τα δείξουμε, ναι, θα τα δείξω ένα τέτοιο, να το δείξω το σπίτι. Άνετα. Θέση Μόλα, μια βρύση κάποτε θα είχε νερό, εγκατελειμμένη, θεϊκά. Ναι, πάμε προς τα πάνω. Πάμε προς Μπάφη. Διασταύρωση. Το μεγάλο δίλημα. Είμαστε ήδη στο 9 χιλιόμετρο. Φτάσαμε στο πάρκινγκ στο Μπάφι. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Σας είναι ο πύργος του ΟΤΕ, τι είναι εκεί? Ναι. Κάπου εδώ τελείωσε ένας μεγάλος κύκλος.
Πάμε για το επόμενο.